Τι κέφι τρελό, γεια σας, τι κάνετε. Γεια σας λοκόμεδα, γεια σας κουτσουνάκια. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τι ωραία που είναι το πλατό μας. Φτάσανε τα Χριστούγεννα, το γιορτάζουμε κι εμείς. Και ποιος το στόλισε. Ποιος. Εγώ. Και ο Βασίλης. Μα. Έβαλα κι εγώ το χεράκι μου. Τι κάνετε λοιπόν, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά. Είπα ψέματα, το στόλισε η δαμασκινάρα μαζί με τον Βασίλη. Και σε βοήθησε. Η ψυχή σου ήταν πολύ σημαντική. Και εγώ σας έδινα τις συμβουλές μου εκεί. Και την πολύτιμη καθοδήγησή μου. Έτσι είναι οι γυναίκες, λένε αυτό εκεί, αυτό εκεί. Και κάνουμε εμείς, κουβαλάγαμε πάνω κάτω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία περνάμε. Πάρα πολύ, που έχουμε κι εμείς σαν μια εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της. Βέβαια. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μην το ρίξουμε όμως. Και ένα κέρατο εδώ πέρα και κάτι ρε παιδί μου έτσι λίγο πιο χριστουγεννιάτικο. Ο Άγιος Βασίλης πώς φαίνεται. Μόνο κατά ένα καινούριο θα έχει. Εμείς θα φύγει το σκηνικό μας. Τι κάνετε λοιπόν, καλώς ήρθατε λοιπόν σε άλλη μια φανταστική εκπομπή, σε μια joint εκπομπή. Και τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα, ακόμα καλύτερο, τι είναι να είμαστε κοντά και να κάνουμε παρέα. Και αυτό μπορείτε και εσείς να έρθετε στην παρέα μας με την joint. Μπαίνει σελίδα μας στο. Πώς τα λέτε, τα φέρνω από εδώ, τα πάω από εκεί. Ναι, και έρχεστε στην παρέα. Τα ξαναφέρνω πίσω. Έρχεστε και εσείς στην παρέα μας και να περάσουμε υπέροχα. Τώρα με το χριστουγεννιάτικο κλίμα πια. Να κάνουμε αγκαλιές, να κάνουμε φιλιά. Και άλλα κόλπα ερωτικά που λέει πάλι Δέσποινα. Εντάξει, αυτό μπορεί να μείνει εκεί. Πώς τα λες, άτιμο! Το πάω πάλι, ναι. Άτιμο που είσαι και στα κόκκινα χριστουγεννιάτικα. Είδε, δίθηκα γι' αυτό. Φωτιά, πήγαινε κάτσε λίγο δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Γιατί για να είμαστε. Για να δω, κοίτα. Κοίτα, ό,τι καλύτερο τα Χριστούγεννα, το δέντρο κι εγώ. Δεν είναι σαν τον Άγιο Βασίλη του Μάτι TV. Δεν έχω και ένα σκούφο να σου δώσω. Πάρε ένα καπέλο εδώ πέρα. Πάρε ένα καπέλο. Με τι με το καπέλο, μωρέ, ο άλλο έχει σκούφο, εγώ έχω καπέλο. Ναι. Τι δώρο μου πήρε. Δεν σου έχω πάρει ακόμα, σου έχω πάρει βασικά. Δεν μου πήρες δώρο. Θα το βάλουμε κάτω το δέντρο. Την πρωτοχρονιά τα ανοίγουμε τώρα, τα ανοίγεις. Αυτό. Οπότε θα είναι μικρό, μάλλον το δέντρο. Εκτός και μου έχεις πάρει κανένα μονόπετρο, ξέρω εγώ. Τόσο. Τόσο. Λες, βρε. Κανένα διαμάντι. Δεν θα το δεχτώ, αλλά πάρτε. Συγγνώμη, δεν είναι ότι καλύτερο για τα Χριστούγεννα, κοιτά. Ναι. Είσαι δηλαδή ένα δώρο από μόνο είσαι. Βρε, άτιμε, άτιμο. Κόλακα. Άτιμο. Τι κάνεις λοιπόν, πώς είσαι. Καλά είμαι, καρδιά μου. Πόσο καλά. Πολύ καλά. Λέω. Δεν είναι πολύ ωραία η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κόσμος, να ξέρεις, που τα Χριστούγεννα τα μισεί. Ποιος? Πολύς κόσμος. Δεν σου πω τώρα ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Νίκος και η Μέρη. Αλλά υπάρχει πολύς κόσμος που παθαίνει, ρε παιδί μου, μία αντάρα. Αντάρα? Μία αντάρα. Τι είναι η αντάρα, ρε παιδί μου. Παθαίνει ένα κακό τα Χριστούγεννα, μία μελαγχολία, ρε παιδί μου. Παθαίνει ένα κακό. Εντάξει, άλλο το μελαγχολία επειδή δεν είσαι με τους δικούς σου, αλλά. Η λογική των Χριστουγέννων είναι ότι είναι μελαγχολία όλες τις ημέρες μέχρι την κορύφωση που είναι τα Χριστούγεννα που έρχεστε όλοι μαζί και αυτό, η αγάπη πλημμυρίζει τον κόσμο. Στην κορύφωση είναι το καλύτερο. Έχουμε πρόβλημα στην κορύφωση. Όταν τρώμε την καλοπούλα, τη γεμιστή. Ναι, κορυφωνόμαστε. Κορυφωνόμαστε. Φτάνουμε στο ζενή. Φτιάχνει η μάνα σου καλοπούλα. Φτιάχνει. Καλή. Εντάξει, καλή, ξέρω εγώ. Βάζει και δαμασκινάρα μέσα. Βάζει τον ίδιο το δαμάσκινο. Βάζει τον ίδιο το δαμάσκινο και κουνάρια και. Από όλα, γίνεται. Θες να έρθει να φάμε τα Χριστούγεννα. Φυσικά. Θα σου φέρω να φάμε. Αν δεν είμαι. Πού? Πουθενά διακοπές. Όχι! Αν δεν είμαι στο εξωτικό Μπαλί, α πούμε. Στο Μπαλί? Ναι. Τι Χριστούγεννα να κάνουν εκεί, μωρέ. Έλατε. Όχι, καλέ πλάκα κάνω. Πού να είμαι, εδώ στα κάτω πετράλωνα θα είμαι. Τι ήθελα να πω. Πες αυτό που πρέπει να πεις. Βασικά. Το τέλεις από τώρα. Όχι. Θα πω κάτι σημαντικό, πολύ σημαντικό, παιδιά, σήμερα. Ναι. Σήμερα αποφασίσαμε να λέμε και χρόνια πολλά στους που γιορτάζουν. Ναι. Οπότε σήμερα. Ποιοι γιορτάζουν, ξέρεις. Ημερόπη. Σε γάτα. Γιορτάζει. Ναι, λοιπόν, γιορτάζει η Μερόπη και η Μυρόπη. Οπότε, όποια Μυρόπη ή Μερόπη μας βλέπει, χρόνια πολλά. Ρε, εσύ είσαι καμιά φίλη Μυρόπη. Ούτε Μερόπη. Η Μυρόπη, μήπως είναι το. Το βλάχικο. Το χωριάτικο της Μερόπης. Σωστό. Από τα Γρήνια. Είπε το ούρι κάτι πολύ σωστό. Η Μερόπη από τα Γρήνια είναι η Μυρόπη. Λέει, οπότε ναι, έχει και ένα δίκιο το ούρι. Αχ, γιατί να τα ξέρει όλα. Τώρα εσύ μας βλέπει στο Αγρίνιο. Είναι φωτεινό. Ναι, αυτό είσαι, αυτό είσαι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Μυρόπη, λοιπόν. Και εμείς πώς φορίζουμε. Λοιπόν, πολύ ωραίο σκηνικό, μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Πού πήγανε τα χυλάκια, γιατί μου το έβγαλε τα χυλάκια. Θα φέρω μετά. Φέρτε τα εκεί πέρα. Φέρτε τα χυλάκια. Φέρτε να τα βάλουμε εδώ πέρα, να είναι ωραία στο πλατό. Στο λοιπόν. Background. Oh. Μην μου έρθει αυτό πολύ κοντά, μου έρχεται. Oh. Είναι η ώρα για τον καιρό. Α, το περιμένα. Σας έχουμε καλό μάτι, καθέ. Αυτό είσαι. Λοιπόν, ακούστε γλυκά μου πλάσματα, όμορφά μου τέκνα. Ο καιρός σήμερα. Τι μέρα είναι σήμερα, έχω χάσει και τις μέρες. Ποιο καλώδιο. Αυτό που πατάς. Ο καιρός λοιπόν σήμερα.
με συγχωρείτε. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, και έριξα και τη join μου κάτω, με συγχωρείτε. Ο καιρός, θα σας τον πω από εδώ τον καιρό, έχουμε στολίσει εδώ πέρα όπως βλέπετε. Εσύ θα γράφω εγώ. Πόσο καιρό, τι καιρό έχουμε σήμερα. Θα έχει λίγες νεφώσεις. Νεφώσεις θα γράψουμε. Δεν θα είναι και τόσο καλός. Νεφώσεις. Όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι καλός ο καιρός. Βέβαια, να σου πω κάτι, φίλη μου Κινέζα τουρίστρια. Όταν ερχόμουν το πρωί στο ΜΑΤ, εγώ πάλι λιακάδα είδα. Εσύ ουρί μου είδες λιακάδα. Εσύ Βασίλη μου είδες λιακάδα από είδα μια αλφα λιακάδα. Αμάν, χάλασα και τα λαμπάκια. Τα χάλεσαι όλα. Θα τα φτιάξουμε μετά. Ανάψανε. Ανάψανε. Εντάξει. Λοιπόν. Ηλεκτρολόγος έπρεπε να γίνεις. Θα έχουμε νεφώσεις σήμερα. Ο Μακαρίτης, κοίτα εδώ, παραπέει. Θα τον αφήσω όμως εδώ. Εδώ. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να βάλουμε και το τύπι της ημέρας. Λοιπόν, συνέχισε μου τον καιρό για να βρούμε το τύπι. Θα έχουμε παροδικές λοιπόν νεφώσεις σε ολάκερη τη χώρα. Δυστυχώς για μας, διότι εγώ είχα σκοπό να βάλω ένα τσίτι και να τρέξω έξω σήμερα. Να βάλεις ένα? Ένα τσιτάκι. Τι είναι το τσιτάκι? Μία φορμίτσα, ρε παιδί μου, κάτι. Τσιτάκι λέγεται. Ναι. Λοιπόν, λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρια και βαθμιά στα ανατολικά και στα νότια 6 μποφόρ. Δεν μας νοιάζει όμως, γιατί δεν είμαστε ναυτικοί. Πάω παρακάτω. Η θερμοκρασία τώρα, όρκο δεν παίρνω, αλλά το λέει εδώ, κυμαίνεται στους 15 βαθμούς Κελσίου. Καλά είναι. Και σήμερα θα φτάσει από τους 9 βαθμούς μέχρι πόσο? Μέχρι τους 18. Δεν σ' αρέσει το εύρος, ε. Δεν μπορεί να μου δίνεις κάτι πιο μικρό. Αφού 9 με 18 λέει και 2 μπουκόλια. Πρέπει να μπαίνουμε σε άλλο site, μου φαίνεται. Ωραία, σήμερα πες μου το τύπι της ημέρας. Να φορέσετε καπέλο, θα βάλω. Το τύπ της ημέρας. Τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη? Να βάλουν καπέλο. Όχι, μωρά, το καπέλο. Τι θες? Να βάλουμε κάτι βαθιστόχαστο. Πες το. Στα βαθιά είσαι πολύ. Στα βαθιστόχαστο. Βάλε λάδι. Και έλα βράδυ. Να ληφθούν με λάδι. Και βγες έξω. Με λάδι. Βάλε ένα αντιλιακό, γιατί θα έχει ήλιο σήμερα. Βάλε αντιλιακό να γράψω. Όχι, άστο. Τι να βάλει, ρε ουρί. Δώσε ένα break μέχρι να το σκεφτώ και να έρθουμε με τη συμβουλή της ημέρας. Τύχη. Το περσινό μας καλοκαίρι. Αυτό χορεύεται και σαν συρτό, ε. Σαντα, baby. Τι γράφεις εκεί, καλέ? Τη συμβουλή της ημέρας. Πέφτει το σκηνικό. Τι γράφει, ρε παιδιά μου, πίσω, δεν βλέπω κιόλας. Δεν είναι απλώς... Δεν είναι καλός, λέει. Δεν είναι φορέστε καλός. Γουνί. Έχεις τρελαθεί εσύ με τα γουνιά, ε. Σ' αρέσει αυτό εδώ το γουνί? Πόσα γουνιά έχεις? Αρκετά. Αλλά τα βάζεις όμως με μια... Τα βάζω όλα, τα βάζω όσο πιο συχνά μπορώ. Γιατί μ' αρέσουν τώρα που είναι χειμώνα, για να ζεσταίνονται, κατάλαβες? Α, μας αρέσει το γουνί εσένα. Ναι. Ας σου πούμε εμείς όχι. Ας σου λέμε. Λοιπόν, να σου πω. Αχ. Για δώσε μου τα φώτα. Αχ. Τι μέλη γενέστε. Το τι μέλη γενέστε. Θες να σου πω, θα σου πω μια πολύ ευχάριστη είδηση. Είναι Χριστούγεννα. Ναι. Και θα... Χριστούγεννα δεν είναι, αλλά θα έρθουνε. Και θα πω μια πολύ ευχάριστη είδηση. Ναι. Είσαι έτοιμη να την ακούσεις? Ναι. Α, σε βλέπω έτοιμη. Έσω έτοιμη. Έσω έτοιμη, χαίρομαι. Ξέρεις ποιος είναι ο Mark Zuckerberg? Φυσικά. Αυτός που έχει φτιάξει το Facebook και έχει μπει στο τάλιρο. Α, αυτός. Και επειδή έμπει αυτός στο τάλιρο, θέλει να μπει και εμείς στο τάλιρο. Ο οποίος έγινε πατέρα. Α, να του ζήσει το ζουμπερμπεράκι. Το οποίο είναι η κόρη και τη λένε Max. Η Max. Καλά, την έβγαλε Max την κόρη του. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Είναι σαν να βγάζεις, ρε παιδί μου, το παιδί σου Βαγγέλη. Το Max δεν είναι αντρικό όνομα. Α, ναι, το Βαγγέλη δεν καταλαβαίνει το γάζα αρνητικό, το είπαμε. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις. Την κόρη σου θα τη βγάλεις Βαγγέλη. Την κόρη σου θα τη βγάλεις Βαγγέλη. Ναι. Δεν ξέρω πώς το έχουν στην Αμερική. Η Μίτσο. Τέλος πάντων, ναι, μπορεί να είναι ουδέτερο το όνομα. Ναι, και η κόρη. Καλώς την Max. Καλώς την Max. Την Μπέρνικα που περπατά Λεβέντικα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και επειδή γεννήθηκε τέλος πάντων η κόρη του, ναι, αποφάσισε και αυτός και η Πρισίλα, η γυναίκα του, η οποία, ναι, πρέπει να είναι Ιαπωνέζα, Φιλιππινέζα, δεν ξέρω πού είναι. Ιαπωνέζα την κόβω εγώ, σκυσομάτα. Ναι, σκυσομάτα. Αποφάσισε να κάνει φιλανθρωπία, ναι, το 99% των μετοχών του στο Facebook. Πράγμα που σημαίνει 99% των μετοχών του. Τι λες, ρε? Ναι, που εκτιμάται σε 45 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι? Κάτσε, περίμενε. Και αυτός θα κρατήσει μόνο το 1 δισεκατομμύριο. Το 1%. Το 1%. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν οι μετοχές που δίνει είναι μόνο οικονομικά ή έχουν οι μέτοχοι ρόλο στην εταιρεία. Ρε εσύ, ανέβηκε στην εκτίμησή μου αυτός ο άνθρωπος. Δεν τον εκτιμούσε μέχρι τώρα? Όχι, τον εκτιμούσα, αλλά... Τώρα περισσότερο.
Δηλαδή όλα τα έσοδα που έχει βγάλει, τα πάντα όλα, θα τα χαρίσει σε φιλανθρωπία. Καλά, δεν τα δίνει όλα. Τώρα μην... 99% παιδί μου. Ναι, οκ. Okay. Οι μετοχές. Ναι. Τώρα τι θα σου πω. Άκου τι μάθαμε στο πανεπιστήμιο. Θα σου πω τώρα, πρόσεχε. Για λέγε. Α, ευχαριστώ, Άγιε, είναι η παραγγελιά μου στο τραγούδι. Το άκουγα σήμερα στο ραδιόφωνο και μου άρεσε. Ναι. Το ξεπερνάω. Άσχετο. Άσχετο. Έρχομαι. Ξέρω που τα βγαίνει. Το ίδιο ακούγαμε. Δε μόριε. Στο ρυθμό 949. Για λέγε. Α, δεν μένεις με το σπίτι μας. Για πες. Ναι, λοιπόν, και κάποιες μετοχές έχουν ρόλο στην εταιρεία να αποφασίζουν τα διοικητικά συμβούλια. Κάποιες άλλες μετοχές που δεν είναι προνομίδιες, απλά έχεις δικαίωμα να παίρνεις έσοδα στο τέλος χρονιάς. Α. Το πιάσες. Ναι. Α. Δεν σε βλέπω σίγουρη. Άρα δηλαδή δεν χάρισε εκείνο όλη του την περιουσία, δηλαδή πάρτε το 99%. Όχι, όχι, είναι του μάτσου 99%. Αλλά το 45% μοίρια όντως το χάρισε και μια τεράστια φιλανθρωπία. Ας το θυμίσουμε. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Και μάλιστα. Σε τι, πού θα τα δώσει, σε τι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Α, δεν λέει σε ποια φιλανθρωπικά, γενικά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Γενικά, γενικά. Και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη φιλανθρωπία που γίνεται μετά από τον Bill Gates. Ο Bill Gates είναι από τους Microsoft. Ναι, ναι, ναι. Τι είχε δώσει αυτός, τι είχε δώσει. Αυτός είχε δώσει 60 δισεκατομμύρια. 60 δισεκατομμύρια, ναι, αλλά είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Ναι. Ναι. Το είχες δει το έργο με τον Bill Gates. Με τον Bill Gates. Την ταινία που είχε βγει. Ποιο είναι με τον Bill Gates. Με το Zuckerberg υπήρχε ταινία. Όχι, ρε, με τον Bill Gates. Πήρε και Όσκαρο ο πρωταγωνιστής. Με τον Bill Gates. Με τον Bill Gates δεν ήταν η ταινία. Ουρί μου. Έχει βγει ταινία με τον ιδιοκτήτη του Facebook, το social network. Το έχεις δει. Όχι. Αυτή είναι ωραία ταινία. Αλλά με τον Bill Gates έχει βγει, παιδί μου. Δεν την έχω δει, τέλος πάντων. Ο Bill Gates δεν είναι αυτός ο οποίος είναι... Α, όχι. Εγώ λέω τη θεωρία των πάντων. Δεν ήταν ο Bill Gates. Ποιος ήταν, Θεωρία των πάντων. Ναι. Ένας άλλος, αλλά δεν είναι ο Bill Gates. Δεν θυμάμαι, δεν έχω δει καν την ταινία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν θυμάμαι για ποιον. Ναι, αλλά όχι για τον Bill Gates, σίγουρα. Όχι για τον Bill Gates. Πώς λεγόταν αυτό. Θα σκάσω. Θα σπάσω το κεφάλι. Πώς λεγόταν αυτό. Ποιος είναι αυτός που. Ανέλησε την θεωρία των πάντων. Ποιος είναι η θεωρία των πάντων. Η θεωρία των πάντων, λοιπόν, είναι βρετανική βιογραφία. Δεν άμα τον Νάτος. Ναι. Για τον Steve Hawking, μωρέ. Steve Hawking. Ναι, ο οποίος έχει πρόβλημα. Τον... Ναι, 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 αυτό. Αλλά αυτό, έχει τεράστιο μυαλό. Πάρα πολύ μεγάλο μυαλό. Έχει πολύ μεγάλο. Ναι, ναι. Πω, πω, συγκλονιστική ταινία τώρα. Τι θυμίζει τα Χριστουγεννιάτικα, την έχεις δει. Ναι, όχι, δεν, αυτή ναι, την ταινία όχι. Αυτή την ταινία όχι. Έχω δει άλλη ταινία για τον Steve Hawking. Έχουν κάνει διάφορα ντοκιμαντέρ. Φυσικά. Τέτοιο μυαλό, άλλωστε. Μια τέτοια προσωπικότητα δεν μπορεί να μείνει χωρίς ντοκιμαντέρ. Πασχολίαστη. Βλέπει ντοκιμαντέρ. Εσύ μείνεις μόνη. Εγώ έμεινα μόνο. Α, που δεν έχεις βιογραφία. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κάνω κάτι σημαντικό για να περάσω στη σφαίρα της αιωνιότητας, ρε παιδί μου. Μέχρι να περάσει σφαίρα στην αιωνιότητα, ελάτε να τη δείτε από κοντά πριν εκτοξευθεί σε άλλο πλανήτη. Ούφο, τέλεια. Ελάτε στην παρέα μας κι εσείς. Ναι, γιατί θα τη χάσουμε. Σοκολάτα Joy. Όσο προλαβαίνετε, γιατί. Όσο προλαβαίνετε, παιδιά, ελάτε. Γιατί... Μέχρι να τη δει, θα χαθεί. Όχι, εκτός αυτού, λέω, όσο προλαβαίνετε κιόλας. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Έχουν μείνει, όπως βλέπετε, πολύ λίγες Joy εδώ πέρα στο πλατό, γιατί τις έχουμε φάει όλες. Οπότε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή όσοι από εσάς θέλετε να έρθετε εδώ πέρα στην παρέα μας για να σας κάνουμε μία εκπομπή εξαιρετικά αφιερωμένη σε εσάς. Και επίσης, έχουμε Joy για όλα τα γούστα. Θέλεις βάφλα, θέλεις μπισκότο, θέλεις καραμέλα, θέλεις αμύγδαλο, τζαντού. Διπλή επίστρωση με λευκή σοκολάτα, μπισκοτάκι. Τι έχει μάθει απ' έξω όλες, γιατί έχεις φάει όλες, το ξέρεις. Όχι, θα άφηνα. Λοιπόν, ελάτε και εδώ πέρα στην παρέα μας, δηλώστε πρώτα συμμετοχή στο δικά διαμορφωμένο tab στο Facebook του Matt TV. Αφήστε τα στοιχεία σας και ό,τι άλλο σας και ελάτε να κάνετε join. Τόσο απλά. Για να κάνουμε ένα πανδαιμόνιο εδώ πέρα. Πανδαιμόνιο λογκαρίπορτ. Λοιπόν, φύγαμε σε ένα σύντομο break και ερχόμεθα. Ξεκινάει ένα ταξίδι μακρινό. Καλώς ήρθατε! Τι ωραία που περνάμε εδώ στο Loka Report χριστουγεννιάτικα και τι ωραία που θα περάσετε κι εσείς με αυτό που έχουμε να σας πούμε, παιδιά! Πες το! Ο Δήμος Περιστερίου υποδέχεται τα Χριστούγεννα με ένα εορταστικό event γεμάτο από εκπλήξεις και δώρα και μουσική, εννοείται πάρα πολύ μουσική. Την Παρασκευή λοιπόν στις 11 Δεκεμβρίου στις 7, ελάτε να δώσουμε το σύνθημα για να ανάψει, να ανάψουν τα φωτάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης και να το γιορτάσουμε με μια μοναδική χριστουγεννιάτικη συναυλία, παρέα με τους ΡΕΚ και με την Άγια! Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στις 7 στην πλατεία
Περιστερίου. Με τους Ρεκ και με την Άγια. Παρέα λοιπόν, στις 11 Δεκεμβρίου στις 7 στην πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου, να είστε όλοι εκεί, μην το χάσετε. Έρχονται τα Χριστούγεννα, έχουν φτάσει νομίζω, είναι πολύ κοντά. Τι δώρο θα πάρουμε, πρέπει να πάρουμε ένα δώρο. Ένα δώρο πρέπει να το πάρουμε, τι λες εσύ από μέσα. Τίποτα, πολύ ωραία βραδιά. Πολύ ωραία. Ναι, θα πας, θα πας. Λοιπόν, για λέγε. Τι να πω, έχω ευχάριστη διάθεση και αυτά που διαβάζω εδώ είναι αρνητικά. Τι συμβαίνει κάτω από το τραπέζι. Είχε χατζιουλί! Είχε χατζιουλί! Ναι, δεν έχουμε βάλει κάτι κάτω από το τραπέζι. Αλλά κάτω από το τραπέζι της Σύνοδο Κορυφής τριβώτσαν τα ποδαράκια του Αλέξη και του Φρανσουά. Τι είναι τριβώτσαν. Τριβώτσαν, εγώ που σου λέω, τα είχαν τα τσιμιτσικότσι. Κανονικά, κυριολεκτικά τριβώτσαν. Σου λέω, ναι, του έκανε γαμπίτσα ο άλλος. Τι δηλαδή, του έκανε έτσι. Ναι, γαμπίτσα. Δείξε λίγο ρε ουρί. Του έκανε αυτό το πράγμα. Ναι, ήταν ο να σου πω κάτι, αυτό. Ναι, σωστά κι αυτό. Σωστό, μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις. Λίγο πιο σεξουαλικά το κάνει. Πώς έτσι. Α, αυτό είναι σαν ουρακοτάκος. Ουρακοτάκος είσαι και φαίνεσαι. Ωραία, για κάτω εσύ να δούμε πόσο σεξουαλικά το κάνει. Κοίτα, καταρχήν πρέπει να είσαι διακριτικός. Πας έτσι και κάνεις. Αυτό είναι σαν να καθαρίζεις το παπούτσι σου, Χριστιανέ μου. Πω πω, επειδή δεν ξέρει. Ορίστε, έτσι κάνει ο κόσμος. Αυτό τι είναι. Μια καλαμιά. Λοιπόν, έλα, για πες μου. Τριβόντουσαν από κάτω σου λέει. Εσύ που το είδες. Το είδαν οι δημοσιογράφοι, εγώ τώρα. Βάλε, άμα δεν το δω μπροστά μου, δεν θα το καταλάβω. Δεν θα το πιστέψω. Λοιπόν, και υπήρξε καυτός διάλογος. Παιδιά, αυτά που λέμε τώρα δεν έχουν προηγούμενο. Τι καυτός διάλογος, δηλαδή τι εννοείς. Ο Φρανσουά Ολάν. Ναι. Συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, ναι, ναι. Τη Δευτέρα. Σωστά. Απλά στο λέω σαν ενημερωτήσει. Όχι, δεν με καλέσανε, αλλά και είχα και μια σκορδοκαήλα να σου πω. Την είχες. Ναι. Ναι. Και μάλιστα διέρευσε ο διάλογος των δύο ηγετών. Ναι. Παιδιά, σας τα λέω αυτά, ξέρω πόσο σας ενδιαφέρει, αλλά το θέμα είναι ότι γίνεται κάτω από το τραπέζι και το τι παίζουν, τι παιχνίδια παίζονται. Και πίσω από το πλάτι μας. Τρίφτηκαν ή δεν τρίφτηκαν. Τρίφτηκαν και άκου τι λέγανε. Τριβόμενοι. Ναι. Του λέει ο Λαν, τι έγινε με το Πασόκλε, πήγε πάλι με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν έχουν πάει ακόμα. Ναι. Οπότε μήπως κάτι συμβαίνει. Μήπως είναι προοικονομία. Ναι. Και λέει ο Αλέξης, συμβαίνουν αυτά στην πολιτική, Φρανσουά. Συμβαίνουν. Ναι. Και λέει ο Φρανσουά, δεν ξέρω πώς να σε βοηθήσω σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Και κάνει ο Αλέξης το αποκορύφωμα. Δεν χρειάζομαι βοήθεια εγώ γι' αυτά. Αλλά τι χρειάζομαι. Χρειάζομαι, θέλω να με βοηθήσεις για να αποφύγω τον Σόιμπλε. Συγγνώμη, τώρα. Κατάλαβες τι συνέβη όλο αυτό. Όλα αυτά τα είπανε. Τριβόμενοι ταυτόχρονα. Με τρίβοντας τα πόδια τους, ας πούμε, με νοήματα, συνεννοηθήκανε και τα λέγανε. Τριβόντουσαν, ήρθανε κοντά, τριβόντουσαν και τα λέγανε σε αυτή ο ένας του άλλου. Στον αέρα! Δεν ήταν στον αέρα, απλά κάποιος υπήρχε εκεί πέρα και τους έδωσε. Και μετά στον αέρα τι κάνανε. Στον αέρα δεν κάνανε τίποτα. Αυτό ήταν στη συνάντηση, σου λέω. Και πού το ξέρει αυτός που το είπε ότι. Δεν ξέρω πού το ξέρει. Αλλά το βαθύτερο νόημα όλου αυτού, ξέρεις ποιο είναι. Όχι. Ότι ο Αλέξης είναι άτρωτος. Δεν φοβάται κανέναν. Μόνο τρίβεται. Μόνο τρίβεται. Δεν φοβάται κανέναν. Θα έχουμε πολύ καιρό, θα μακροημερεύσει ο Αλέξης. Το συμπέρασμα όλο ξέρεις ποιο είναι. Τι, ότι δεν θα βγει ο Κυριάκος. Καλά, ναι. Τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία, με αυτά τα τρελά σκηνικά που έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό. Δεν θα βγει ποτέ. Δεν θα βγει ποτέ και θα υπάρξει και Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τώρα που τα λέμε έτσι. Βγήκε ο Άδωνης και είπε ότι έχουν τεράστια χρέη. Το είδες ότι. Ναι, ναι, ναι. Θυμάσαι μόνο αυτά τα χρέη που είχαν εδώ, δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα πώς. Πόσο καιρό. Και το θέμα τι έγινε. Όπως και οι ομάδες στο ποδόσφαιρο. Όταν ναι. Κάποια ομάδα δεν έχει λεφτά και υποβιβάζεται, ναι, ναι, ναι. Αλλάζει όνομα. Παίζουμε μαζί. Παίζουμε μαζί την άλλη εβδομάδα. Θα το πούμε στο επόμενο. ΑΕΚ Πανιώνιος. Το κρατάω, το έχω ετοιμάσει. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει πανικός. Ετοιμάσου να έρθεις εδώ πέρα να σε κοροϊδέψω. Τι. Ποιος είναι δεύτερος στην κατάταξη. Δεύτερος για πάντα θα είστε. Που κάποιος μας κοροϊδεύε. Καλά, ούτε δεύτερη δεν θα τερματίσετε. Γιατί δεν θα τερματίσουμε δεύτερη. Τώρα. Άσε, περίμενα και θα τα συζητήσουμε μετά στην ενότητα. Μην το καίμε από τώρα. Τώρα αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι, παιδιά, το πέμπτο WhatsApp Fan Labs έρχεται εδώ για εσάς. Τα μεγαλύτερα sessions θα γίνουν την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου. Για εσάς και μόνο λοιπόν. Το πέμπτο WhatsApp Fan Lab είναι εδώ και φωτογραφίζει την πόλη μας. Ένα συναρπαστικό workshop με θέμα τη φωτογραφία έρχεται και
θα μάθεις εκεί τεχνικές, θα μάθεις tips και tricks για fashion photography, photo editing, mobile photography, selfies, fashion food και food blogging, αναλογική φωτογραφία από γνωστούς φωτογράφους και instagrammers. Φωτογράψε την Αθήνα έτσι μόνο όπως εσύ την βλέπεις και επισκέψου το www.whatsapp.gr Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στο Tin Pan Alley στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο, γιατί μαζί γινόμαστε καλύτεροι σε αυτό που αγαπάμε. Mm-hmm. Αυτό έχω να πω εγώ. Τίποτα άλλο. Και φυσικά, όταν θα έρθετε με μια τζόνι στο χέρι. Για γιατί να σας καταλάβουμε. Όλοι μαζί θα γίνουμε μια τζόνι παρέα. Σας φιλούμε. Δώσε το break και ερχόμαστε για την, για την πολιτική, αθλητική, λέω, για την αθλητική ενημέρωση. Πες μου στο κορμί μου κι άναψε φωτιά, να καεί βραδιά. Πες και στο όνειρά μου κάνε. Χρόνια να έχεις φέρει. Σάκη μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου, Σάκη μου. Από εκείνον έχεις. Τον είδα στο Σύνταγμα. Πότε? Και μου είπε για σένα. Στο άναμο του δέντρου, τι σου είπε για μένα. Μου λέει τι ωραία γυναίκα. Ναι. Τι κόπε. Εντάξει. Έχει χάρη που είναι παντρεμένος, αλλιώς θα έχει εκφραστεί. Έτσι είπε, έχει χάρη που είναι παντρεμένος. Ήμουνα σίγουρη. Και εγώ και παιδιά. Και αυτή η γυναίκα που έχει πάρει μου λέει κάτι, πόσο άσχημη. Τώρα θα δέρα. Ασχημούρια. Χάλια μαύρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοκοπαιδά μου στο Loca Report, τελευταία και φαρμακερή ενότητα. Ποιο φαρμακερή δεν γίνεται. Ποιο φαρμακερή δεν γίνεται, δώσε μας τα φώτα σου. Τι έχουμε σήμερα, τι αθλητικό. Έχω κολλήσει με τα πολιτικά. Ναι, έχει θέμα με την πολιτική σήμερα. Θέλω να σου πω κάτι το οποίο διάβασα και ενθουσιάστηκα. Όχι, ενθουσιάστηκα βασικά. Στεναχωρήθηκα και παρόλα αυτά ενθουσιάστηκα με τη συνολική. Ποια ομάδα αφορά. Δεν θα πω για η Ελλάδα σήμερα. Α, θα πεις για τα ξένα. Για τα ξένα. Για θα πω για το NBA. Για το NBA, μάλιστα. Για τον μπάσκετ. Και θα πω για τους Lakers, ο οποίος... Lakers, ήμουν παλιά Lakers. Και τι έγινε μετά και άλλαξες. Τίποτα. Γιατί ήσουν παλιά. Γιατί είχα ένα ωραίο φούτερ που μου είχε πάρει, μου είχε κάνει δώρο τότε η θεία μου. Ναι. Ένα μουσταρδί ωραίο και μ' άρεσε πάρα πολύ όπου έγραφε Lakers. Και ήταν το αισθημόδα οι Lakers. Και μ' άρεσε πάρα πολύ που λες και λέω τώρα τι να κάνω, αφού το φοράω που το φοράω, ας γίνω Lakers. Ο Πίπεν πού ήτανε. Ο Σκότι Πίπεν. Ναι. Δεν ήταν στους Lakers. Α. Ήταν ο αγαπημένος μου παίχτης. Επειδή τον λέγανε Πίπεν. Όχι. Επειδή τον λέγανε Σκότι. Επειδή ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης. Και τι να μην ήταν ο Τζόρνταν, ας πούμε. Ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν ένας. Περισσότερο ήταν TV persona. Ο παρά μπασκετμπολίστας. Τι λέω, Είναι ο μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Γιατί είναι όλων των εποχών. Δεν τον έχει ξεπεράσει κανείς. Κανένας. Είναι καλύτερος και από τον Σκορτσιανίτη. Είναι καλύτερος και από τον Παπ. Ποιος είναι ο Παπ. Ο Παπα-Νικολάου. Το έμαθες απ' έξω όμως. Το τεστ Παπ. Ναι. Τι κάνει άλλη με το γυαλί μέσα. Δεν είναι καλά η Γεωργία, παιδιά. Ο Τζόρνταν είναι ο μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Ο Τζόρνταν. Ναι. Και εσύ που το ξέρεις. Γιατί... Ο Σακίλ Ονίλ τι ήταν τώρα, μην δεν ήταν ο μεγαλύτερος. Και τις αντίστοιχες με το Σακίλ, ας πούμε. Πετάγομαι, έτσι είναι, μη σου πω σαν την πετάγομαι. Σαν την πετάγεσαι. Πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά. Να σου πω. Λοιπόν, ήταν μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας, γιατί μόνος του πήρε τους Bulls και κατέκτησαν... Ξέρεις από πού τον έμαθα. Από πού, από την ταινία. Από τα cartoons. Βέβαια, από πού τον είχες μάθει. Από το Space Jam. Εντάξει, τον είχα ακούσει κιόλας και σαν όνομα, αλλά δεν είχα εντρυφήσει να δω ποιος είναι αυτός, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα τον δεις μπροστά σου, τον καταλάβεις. Άμα τον δω τώρα μπροστά μου που έχει γεράσει, φυσικά και δεν θα τον καταλάβω. Για θα με καταλάβει αυτός. Αυτός σίγουρα με θα καταλάβει. Με ξέρει αυτός για να τον ξέρω κι εγώ. Όχι. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, σε επανέλθω στον Κόμπε, που επίσης είναι τεράστιο παίκτη. Κόμπε Μπράιαν. Πες μου ένα καλό παίχτη, έτσι να γουστάρουμε. Κόμπε Μπράιαν. Μεγάλο αστέρι, μιλάμε. Κόμπε. Ναι. Το κόμπε, άμα του το κάνανε οι φίλαθλοι, δεν του άρεσε και πολύ. Για πες. Ναι, λοιπόν, αποφάσισε ότι φέτος σταματήσει την καριέρα του. Ύστερα από πολλούς τραυματισμούς. Πόσο χρονών είναι. Είναι μεγάλος. Θα σου πω πόσο χρονών είναι. Πόσο τον κόβεις εσύ πάνω κάτω. Τον κόβω για μεγάλο. Σε ηλικία, βρε. Πόσο τον κόβεις. Σου πω, ακριβώς. Τι βάζεις τώρα. Κόμπε Μπράιαν είναι. Κόμπε Μπράιαν, age. Να σου πω κάτι. Πόσο χρόνο είναι. Είναι 37 χρονών. 37. Τόσο νόμιζα εγώ 36, αλλά λέω μην πω. Να σου πω, αυτοί οι μπασκετικοί δηλαδή παίζουν μέχρι τα 40 τους. Όχι, κανονικά πιο νωρίς. Αλλά ο Κόμπε είναι τεράστιο ταλέντο. Ναι, ήτανε μόνος του σηκώνει όλους τους Lakers, αλλά πλέον οι Lakers δεν μπορούν. Ο Κόμπε και έχει πολλούς τραυματισμούς. Και αυτός. Και ήτανε από... σαν το Βαζέχα κι αυτός. Σαν το Βαζέχα. Τι σαν το Βαζέχα. Σαν το Βαζέχα. Σαν τον Μπουρσανίδη που έπαιζε μέχρι τα 37 του χρόνια.
Η σύγκριση μεταξύ όλων των ανθρώπων με ξεπερνάει. Στον χώρο του αθλήματος δεν είναι και αυτή. Όταν παίζει ποδόσφαιρο, όταν παίζει μπάσκετ. Δεν έχει σημασία. Μπάλα είναι και γυρίζει. Μπάλα είναι και γυρίζει. Άμα είναι μπάλα, άμα έχει την μπάλα. Έτσι ακριβώς. Ο Μάικλ Τζόρνταν στα πόσα του σταμάτησε. Και αυτό σε μεγάλη ηλικία. Και αυτό ξεκίνησε μετά τον γκολφ. Το baseball, όχι τον γκολφ. Το baseball. Το ρίξε αλλού. Ναι, αλλά το σταμάτησε και το baseball δεν πήγε καλά. Α, δεν διέπρεψε εκεί. Δεν διέπρεψε. Είχε ένα ταλέντο, σου λέει τώρα στο χρησιμοποιήσω σε και τώρα εγώ έχει και δικιά του ομάδα. Αλήθεια. Ναι. Πώς τη λένε. Νομίζω είναι οι Bobcats του Τζόρνταν. Bobcats, Bobcats, μπράβο του. Μπράβο στους Bobcats. Συγχαρητήρια στους Bobcats. Λοιπόν, και ο Κόμπι αποφάσισε να σταματήσει φέτος μια τεράστια συγκλονιστική πορεία. Ναι. Και αυτά που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος τα έχουν κάνει λίγοι στο χώρο άλλωστε. Μάλιστα. Σε ενδιαφέρει πολύ, βλέπω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Καίγεσαι για τον Κόμπι. Και εγώ για τον Κόμπι Μπράιαν. Δώσε μου τα φώτα σου παρακάτω, τι έκανε αυτός. Τίποτα, σταμάτησε. Είπε ότι θα σταματήσει φέτος. Αυτό ήταν η είδηση, ότι σταμάτησε. Όχι, ήταν η είδηση, μωρέ. Ήταν ότι στον τελευταίο αγώνα της ημέρας, ναι. Στον τελευταίο αγώνα που έπαιξε ο Κόμπι, ναι. Με έβαλε τρία συνεχόμενα τρίποντα και όλοι οι φαν και της δικιάς του ομάδας και της αντίπαλης το ζητοκράβγασαν. Ζητοκράβγασαν, ρε παιδιά, χάνω τα λόγια μου. Ναι, ζητοκράβγασαν γιατί κατάλαβαν ότι ένας τέτοιος μπασκετμπολίστας πολύ δύσκολα θα ξαναυπάρξει. Σίγουρο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όχι ότι δεν θα ξαναγεννηθεί, μπορεί να υπάρξει και λαμπρότερο αστέρι, δεν ξέρεις. Το πιο λαμπρό αστέρι. Ποιο σου αρέσει εσένα από το NBA. Μπορεί να είναι ο γιος μου. Όταν θα γεννηθεί. Θα γίνει μπασκετμπολίστας, θα πάει στο NBA. Δεν το ξέρεις αυτό. Πρέπει να φτιάξεις με κάποιον πολύ ψηλό. Μπορεί να είναι ο γιος σου. Εμένα δεν νομίζω, ρε παιδιά, δεν νομίζω να φτάσει τόσο ψηλά σε ύψος. Γιατί. Εντάξει, ξέρω εγώ, ένα 80 δεν νομίζω να είναι, δεν μπορεί να κάνει καριέρα. Η γυναίκα σου τη ρώτησες. Θα πάρω εγώ δίμετρη γυναίκα και θα κάνουμε ένα παιδί 90. Μπορεί και να μην πάρεις δίμετρη. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Πώς εξελίσσεται. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είχα να πω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σωθήκατε. Όχι, παιδιά, μπείτε στο Ιντερνετ, μπείτε στο YouTube και δείτε βιντεάκι από τον Κόμπι να καταλάβετε γιατί μας και την πολύ θα μιλάμε. Ναι. Να τον εκτιμήσετε όσο και εγώ και όσο και η μουσταρδί φανέλα της Μαντούλ. Τη μουσταρδί φανέλα. Θα τη φέρω, θα την ψάξω και θα τη φέρω. Φέρει μουσταρδί. Φανέρα. Φανέρα με τα Blakers πήγα να πω. Ποιοι είναι οι Blakers. Δεν ξέρω, δική μου. Κουτσουνάκια, ετέλευσε το μυστήριο, το μάζευουμε το παγκάρι και για σήμερα. Αύριο όμως θα σας περιμένουμε στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Με καυτό αναλυτικό ρεπορτάζ για όλη την ημέρα. Συντονιστείτε και δεν θα είμαστε μόνοι μας. Φυσικά στην παρέα μας θα έχουμε και την joint, τη σοκολατούλα μας. Τα λέμε αύριο, guys. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια.